Πού είσαι, Τζον? Πού είσαι, Τζον Τζίνα? Τι λέει, παιδες? Welcome, welcome, welcome. Λοιπόν, σήμερα επιτέλους θα το φτιάξουμε. Ήρθε. Τώρα δείτε τι παίζει. Ναι, περιμέναμε να έρθει το ανταλλακτικό, ρε. Δείτε τώρα. Εμείς παραγγείλαμε και ήρθε όλος ο μηχανισμός. Καινούριος. Εμείς όμως τι θα κάνουμε, για να μην βγάλουμε αυτό που είναι εδώ πάνω, το μηχανισμό αυτόν. Γιατί το μηχανισμό δεν τον έχουμε, δεν έχουμε τώρα τα εργαλεία που πρέπει για να το φτιάξουμε. Καλάγια, μαλάγια, σαλάγια, για να γίνει εδώ η επισκευή, όπως πρέπει. Θα κάνουμε το εξής. Θα κάνουμε πατέντα. Έλληνες είμαστε, πατέντα είναι ο στέρμα μας. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει πατέντα όμως το συγκεκριμένο? Συγκεκριμένο πατέντα σημαίνει ότι θα χαλάσουμε εν μέρη το καινούριο. Γιατί θα το χαλάσουμε? Θα σας πω τώρα. Λοιπόν, χαλασμένο το μηχανισμό, το παλιό είναι αυτό το άσπρο που έχει εδώ, περιστρέφεται μέσα. Άμα δείτε, βλέπετε που περιστρέφεται. Αυτό στην περιστροφή μέσα είναι έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν από τη μια πλευρά έχει σπάσει, οπότε στέλνει το joystick από τη μια πλευρά. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα? Εδώ το έχουμε ανοίξει. Έχουμε σπρώξει δηλαδή αυτό το πράσινο. Το έχουμε ανοίξει από εδώ. Έχουμε βγάλει από μέσα το λευκό. Αλλά από κάτω εδώ είναι ακόμα κολλημένο πάνω στη πλακέτα. Εμείς θα βγάλουμε τώρα από το καινούριο αυτό το άσπρο για να το βάλουμε στο παλιό και να κάνουμε τη δουλειά μας. Και ο πατέντα δηλαδή πεθαίνεις. Επίσης αυτό είναι όλο κουμποτό. Το καλό είναι επειδή αυτό τώρα εδώ δεν είναι κουμπωμένο πάνω σε πλακέτα, μπορούμε και το βγάζουμε όλο. Εμείς αυτό θέλαμε μόνο. Που και αυτά μπορείτε να τα αγοράσετε έτοιμα από ό,τι είδα στο ίντερνετ. Αλλά δεν συμφέρει. Καλύτερα να το πάρετε όλο. Έχετε δύο. Ενδιαφέρον μου φαίνονται, λέτε, αλλά μπορείτε να δείτε. Το θέμα είναι ότι τώρα πρέπει με προσοχή να αφαιρέσουμε αυτό εδώ το λευκό. Ωραία. Πιο καινούριο πεθαίνεις είναι. Και πρέπει τώρα αυτό να το τοποθετήσουμε μέσα στο παλιό. Με προσοχή και ευλάβεια. Τώρα η λογική λέει ότι αυτό έφτιαξε. Τώρα έχει φτιάξει. Αυτό ήταν. What's done is done. Για να δούμε τώρα. Έφτιαξε όντως ή όχι. Λοιπόν. Πάρουμε την μπαταρία. Εδώ. Κάνουμε λίγο ζουμιά να μην βλέπετε την οθόνη. Εκεί. Θα πάρουμε την μπαταρία. Ωραία. Τώρα θα το γυρίσουμε πάλι ανάποδα.
Ωραία. Τώρα. Έλα καλό μου. Ωραία. Το άλλο δεν ανάβει γιατί είναι αποσυνδεδεμένο. Δύο λεπτά για να ανοίξουμε το Steam. Γεια σου μεγαλείο. Πουντο. Θέλω το μοχλάκι. Ωραία. Μάλλον έχει με μπαταρία. Άρα πάμε να το συνδέσουμε όλο. Μοχλάκι. Ωραία. Την άλλη φορά το είχαμε βγάλει ανοιχτό. Όταν ήταν ανοιχτό γίνεται τώρα, απλά δεν δουλεύει το κουμπάκι γι' αυτό. Βάζει λέει και χαλάει όλο τώρα. Θα μπορούσε να χαλάσει όλα, να ξέρει. That's not hard at all. Το μέσα. Το μέσα. Όλα in place, ωραία. Βάλουμε και αυτά. Ένα μέσα. Κατά, είναι πιο χοντρό το χέρι μου από εκείνη την πλευρά, μαλάκα. Μέσα, bombastic. Τώρα, θέλουμε τη βάση. Πίσω από την οποία είναι τα καλώδια για να τα προστατεύει.
Ωραία. Μαλάκα λέει έφτασα 91k. Συλλογολάει το stream παγώνει οθόνη. Ναι, έχω χαμηλά FPS. Κάνει update το Tekken. Μισό να το σταματήσω. Τώρα θα πάρουμε ένα μεγαλύτερο. Ωραία. Έτοιμο. Και τώρα λέει το βάζουμε και αρχίζει και τριφτάρει πάνω κάτω. Λοιπόν, τέλεια, τέλεια! Ωραία, βάλουμε και την μπαταρία. Bombastic. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε τι μας τώρα είσαι. Για να δούμε. Είμαστε κομπλέ. Thanks. Πουτω, 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 κοντρόλε. Μηδέν. Για να δούμε. Ω. Έχει drift προς τα πάνω. Λες και το ξέρα, μαλάκα. Έχει drift προς τα πάνω, αλλά είναι πολύ μικρό και δεν πιάνει πάντα. Μάλλον θα πρέπει να τα αλλάξουμε και εκείνο. Μελλοντικά. Το θέμα ποιο είναι, απ' την άλλη δεν έχει καθόλου, βλέπετε. Μόνο το αριστερό το controller είναι που πιάνει, που έχει κολλήματα. Αλλά το δεξιά-αριστερά, σαν καινούργιο. Τέλεια! Ωραία. Τώρα, πάμε να... Τώρα, τι κάνουμε για να το φτιάξουμε αυτό, το μικρό που έχει. Ανοίγουμε εδώ το calibration. Δεν κατεβαίνει τώρα προς τα κάτω. Οπότε τι κάνεις, έρχεσαι εδώ. Κάνεις select. Πατάω το R1 και λείπει το R1. Κάνω έτσι και δεν έχει και λέω τη φάση. Πάμε στο joystick το 2. Ωραία. Select. Αυτό έχει το κυκλάκι και βλέπεις πόσο κάνει. Begin test, πατάς το δέλτα και σου δείχνει. Οπότε εδώ τι κάνεις, βάζεις το dead zone που θες για να μην driftάρει άμα ξεφεύγει και μένει. Καταλαβαίνεις. Εδώ που και να το πάω τώρα, δεν είναι έξω από το μπλε που έχει εδώ στο κέντρο, οπότε είναι κομπλέ. Άρα μπορώ να το έχω εδώ κάτω για να κάνω ελαφρές κινήσεις, βλέπεις. Μέχρι εδώ δεν το πιάνει, άμα το φέρω εδώ αρχίζει και το πιάνει. Ωραία. Εδώ δεν έχει κανένα θέμα. Όμως, δείτε τώρα τι γίνεται. Άμα πάμε σε αυτό, okay. Βλέπετε που γέρνει προς τα πάνω. Πριν ήταν κολλημένο έτσι. Κολλημένο όμως. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Τώρα είναι κομπλέ. Αλλά έχει μια ελαφριά κλίση προς τα δεξιά και πάνω. Η δεξιά κλίση δεν φαίνεται όταν κάνουμε τα τεστ γιατί είναι προς τα πάνω περισσότερο. Αν το μηδενίσω, βλέπετε που δεν κάθεται στον κύκλο στο κέντρο. Έχει μια ελαφριά κλίση έτσι όπως κάθεται. Μπορούμε να πάρουμε ακόμα 2-3 τέτοια γιατί είναι πάμφθηνα. Κάνουν 5 ευρώ το ένα. Να τα έχουμε εδώ και να τα αλλάζουμε. Αυτό τώρα ουσιαστικά όταν το κάνω πάνω μένει ελαφρά. Αλλά το θέμα ποιο είναι ότι το joystick μένει στο 2,5. Μένει δηλαδή εδώ.
Άμα το φέρω 3, βλέπετε που είναι μπλε, ακόμα και εκεί που μένει, δεν ενοχλεί καθόλου. Το θέμα ποιο είναι ότι το Steam ούτως ή άλλως, αυτό κανονικά στο λέει βάλτο εδώ στα 10. Είναι η μέση. Οπότε είναι σίγουρα μέσα, άρα δεν παίρνει ποτέ κίνηση. Άρα αυτό δεν είναι πρόβλημα ακόμα. Απλά έχουμε στο μυαλό ότι μελλοντικά μπορεί να χρειαστεί. Οπότε μπορούμε να το κατεβάσουμε κιόλα, όσο είναι το άλλο, πώς είναι το άλλο. 2570. Βάλτο 2 εδώ. Είμαστε κομπλέ. Back. Select, select. Κάνουμε και ένα test ακόμα. Δέλτα. Πόμπα. Δέλτα. Και είμαστε κομπλέ. Το φτιάξαμε. That was it. Τώρα. Το γυρνάμε. Και ξεκινάμε. Ακάζει γιατί τώρα θα τα κουνάει όλα εδώ. Προσπαθώ να θυμηθώ ότι βγάλαμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Περίμενε. Οι βίδες είναι εδώ. Τέσσερις που είναι όλες αυτό. Αυτό μπαίνει στο τέλος. Αυτό. Αν δεν έχουμε βγάλει τα κάτω. Τώρα που το δένω θυμάμαι όταν έφτιαχνα το 4. Εδώ έχει πάει πολύ ψηλά, γι' αυτό δεν μπαίνει. Ωραία. Πρέπει πρώτα να το βάλετε καλά από την πάνω πλευρά για να έρθει να κατέβει μετά και να κλείσει προς τα κάτω. Μετά είναι όλο κουμποτό γύρω-γύρω. Το κουμπό είναι το σωστό σημείο, είναι κουμποτό να κλείσει καλά. Παίρνετε μετά αυτά. Αυτά το καλό είναι ότι πλέον στο 5 είναι απλά μπαμ μέσα. Κουμπιά πρώτα βάλε. Όχι ρε, δεν υπάρχει θέμα. Άρε μαλάκα, τα κουμπιά μετά τα βγάζαμε. Νόμιζα στην αρχή τα είχαμε βγάλει ρε μαλάκα. Όχι ρε, το κουμπί βγαίνει πρώτο. Πώς θα το βιδώσεις μετά. Τώρα πρέπει να το βιδώσω και μετά μπαίνει το κουμπί από πάνω. Ναι, μη με μπερδεύεις ρε. Έχει τη βίδα από κάτω. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Φτιάχνουμε εδώ το χειριστήριο του PlayStation 5 για να μην τριφτάρει. Το έχουμε φτιάξει ήδη. Οπότε πλέον και τα δύο είναι πιπιλόνια. Και σε λίγο έχουμε μεγάλη έκπληξη στο stream και νομίζω θα είναι πολύ μεγαλύτερη αυτή η έκπληξη για τον... θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη για τον Μιχάλη. Τιλά χαρά! Νομίζω ο Μιχάλης θα τα παίξει. Δεν έχω ξαναδεί να μπαίνει μετά το κουμπί που βγάζει νόημα. Έλατε. Κι όμως. Αλλά άμα βάλεις πρώτα το κουμπί, δεν βιδώνει, ρε. Αυτό είναι το left. Εδώ μπαίνουν ανάποδα ρε φίλε. Κανονικά για να τα διαβάσεις πρέπει να τα κοιτάξεις έτσι. Και όχι έτσι. Μέσα τι δουλειά έχουν βγει ούτε σ' άλλους. Design είναι αυτό. Δεν άκουσα λέει. Φθήνω.
Τίνω, πίνω, ζήνω, φχίνω, ευχίνω, ο μικρός ευχούλης. Τι? Έτοιμο. Έτοιμο! Τάνες. Πάτε το έτσι. Αυτό τώρα να δεις. Αυτό τώρα να δεις. Που μπαίνει έτσι. Και μετά. Φώνεται πάνω από το φως, αλλά οριακά στο πλάι, άρα πρέπει να έρθει εκεί και να το σπρώξει προς τα μέσα, ενώ το σπρώνει ταυτόχρονα προς τα κάτω! Yay! Και αυτά πρέπει να τα κάνεις προς τα πάνω, ελαφρώς. Ωραία, και μετά μπαίνει κάτω. Bombastic! Λέω τι θα κάνω γιατί δεν άκουσα ψήνω. Ωραία. Αυτό είναι το, ήταν το...